ανθιμών κουρουμπλής. Και όπως σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, να δείτε τι έχει να γίνει όταν θα βγάζει ο ένας τη μάσκα του άλλου. Φοβάμαι ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό. Ο ένας βγάζει τη μάσκα του άλλου. Ο Λίτρας καρφώνει την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας καρφώνει τον Κυριάκο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καρφώνει τον Λίτρα και τον Τσιόδρα. Και τον Κικίλια. Τον έβαλε μέσα. Ο Τσιόδρας και με τον Αστιφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ. Η υπουργός η Γκάγκα βγάζει off τη μελέτη Λίτρα Τσιόδρα. Απαντά ο Λίτρας, είναι μια χαρά η μελέτη, κυρία Γκάγκα. Ο Κουρουμπλής λέει εγκληματίες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ξανθός λέει να μην έχουμε μικροκομματική εκμετάλλευση. Ο Πολάκης απαντά δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και υπεύθυνοι της πανδημίας επιστήμονες. Ο πρόεδρος της Βουλής βάζει ποινή στον Κουρουμπλή. Ο Τσίπρας τον διαγράφει. Τα κυβερνητικά site και η Νέα Δημοκρατία υποδοκνύουν και τον Πολάκη να μιλάει για εγκληματίες στη διαχείριση πανδημίας. Και τέλος, ο σοβαρός Sky μας λέει αν είναι δυνατόν βουλευτής να κατηγορεί την κυβέρνηση για τους νεκρούς από κορονοϊό. Όπως πάει το πράγμα, την κυβέρνηση τη ρίχνουν τα social media, την ξαναβάζει θέση της έντρομος ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αρχηγέ, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν ξέρω τι σου είπαν στις Βρυξέλλες, αλλά εσύ πρώτος είπες ότι με βάση αυτά που αποκαλύφθηκαν από μια ετεροχρονισμένη μελέτη υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες και ευθύνες που χάθηκε κόσμος. Ο Κουρουπλής το έκανε πιο λιανά. Ερώτημα στον πρόεδρο. Κάνε ό,τι θες, δεν είναι τη συμπάθειάς μας ο Κουρουμπλής. Όμως, ερώτημα. Όταν εσύ ο ίδιος λες ότι υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες, απρόσωπες είναι. Είναι έτσι γενικώς στις νεφέλες του Σοκράτη ένα πράγμα. Άρα Αριστοφάνη. Από κοντά και το Κινάλ το ανανεωμένο. Τι είπανε κι αυτοί? Το λαϊκισμό Αλέξη Τσίπρα που έσπηρες τώρα τον βρίσκεις μπροστά σου. Για τον Κουρουπλή. Για τους νεκρούς, για τη μελέτη δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι πώς θα μειωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αυξηθούμε εμείς. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Στα πολιτικά. Καλά ο Πρωθυπουργός χρειαζόταν τη μελέτη για να δει τι γινόταν στους νεκρούς. Για να έχω καλό ρώτημα. Το θέμα είναι αν είχε ή δεν είχε τη μελέτη. 20.000 έχουμε φτάσει. Θα κυνηγάμε εκτός από τον ιό και τους υπεύθυνους που κρύψαν την επιστολή. Αυτό είναι το θέμα. Ξεκινήσαμε μόνο με μοριακό 48 ωρών. Μετά μόνο με μοριακό 72 ωρών. Μετά μοριακό 72 και rapid 48. Μετά, συγγνώμη, δεν το διάβασα καλά. Αυτά γινόντουσαν χθες live. Δεν το διάβασα καλά. Ναι, να μας το διευκρινίσετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Το διευκρινίζει λοιπόν. 72 ώρων μοριακό και 24 rapid. Εντάξει, το καταλάβαμε. Γινόταν τα παζάρια του Μπέσεξ, Βιές, λόγω γιορτών, το group και πάει λέγοντας. Το καταλάβαμε. Επιπλέον, επειδή κάποιοι δημοσιογράφοι έρθαν λίγο να τσιμπάνε παραπάνω και να ρωτάνε, έχω την εντύπωση ότι το τέλος του Μαγκαρίτου Τράγκα δείχνει και σε αυτούς ότι πλέον ούτε πίσω πόρτα δεν λειτουργεί στις ΜΕΘ για μεγαλόσχημους. Εξού και άρχισε η μουρμούρα, σου λέει ο Γιώργος. Άμα βρεθώ εγώ στη θέση του... Και έτσι στο πολιτικό σύστημα έχουμε έναν καθος πρεπισμό που μάλλον είναι και το καλύτερο εμβόλιο, παιδιά, ο καθος πρεπισμός. Εγώ αυτό κατάλαβα ότι συμβαίνει από χθες. Καλά, συγγνώμες και τέτοια, και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Η ουσία δεν αλλάζει. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, απλά θυμάσαι τι έλεγες.